Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατέθεσε στη Βουλή την πρότασή του για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Και είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι στην προσπάθεια αυτή συστρατεύτηκαν όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Και πρέπει πάρα πολύ καθαρά να πούμε ότι με την πρότασή μας αυτή δεν επιδιώξαμε κανέναν εντυπωσιασμό, αλλά ούτε και διαδικασία διαγωνισμού με την όποια άλλη πολιτική δύναμη μέσα στη Βουλή. Εκείνο το οποίο πράξαμε ήταν η αξιοποίηση μιας θεσμικής δυνατότητας, η οποία παρέχεται από το άρθρο 44 του Συντάγματος. Οτιδήποτε άλλο λέγεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, αποτελεί προσπάθεια να αποφύγουν το μεγάλο ερώτημα, την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα. Γιατί, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλετε εσείς οι ίδιοι, εάν πιστεύετε στην σημαντικότητα του νομοθετήματός σας για το ασφαλιστικό σύστημα, την διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Μια κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι αυτό που προωθεί ως νομοθέτημα και μάλιστα για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα όπως είναι το ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει η ίδια να θέλει την επικύρωση αυτής της επιλογής, εάν πιστεύει στην σημαντικότητα των ρυθμίσεων που προώθησε, από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Άκουσα από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας τον απαράδεκτο λόγο ότι επέλεξε ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς εν συνεχεία της πρότασης για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος να φέρει σε δύσκολη θέση τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια στρεβλή αντίληψη που έχετε για την λειτουργία των θεσμών. Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αξιοποιώντας την θεσμική δυνατότητα που είχε, ζήτησε ακρόαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την οποία με μεγάλη ευχαρίστηση ο ίδιος ο Πρόεδρος προσέφερε. Όπως άλλωστε έπρεπε να πράξει και έπραξε όταν ζήτησαν ακρόαση οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων και των κοινωνικών οργανώσεων και πριν από την δική μας επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και μετά. Και για σκεφτείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το οποίο λέτε για να ελέγξετε και να ψέξετε τον συνασπισμό, μήπως σε τελευταία ανάλυση με βάση τα γεγονότα και την επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους κοινωνικούς φορείς και τις κοινωνικές οργανώσεις, εν τέλει είναι εκ μέρους σας ψόγος και έλεγχος προς τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από πότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δυνατότητες υπαρκτές από το Σύνταγμα θεωρούνται προσπάθεια διαγωνισμού με κάποιες άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ή ακόμη και προσπάθεια εντυπωσιασμού? Γνωρίζουμε ότι βρίσκεστε σε πραγματική αδυναμία. Έχετε ανικανότητα επί της ουσίας να απαντήσετε στο αίτημα του συνασπισμού και των άλλων, του συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και των άλλων δυνάμεων της αντιπολίτευσης, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, για το δημοψήφισμα. Έχουν ακουστεί διάφορα επιχειρήματα. Γνωρίζουν οι πολίτες το νομοθέτημα έτσι ώστε στο πλαίσιο ενός δημοψηφίσματος να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους? Θα επαναλάβω αυτό που είπα και σε κάποια άλλη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Πρόκειται για ύβρι. Πρόκειται για βλάσφημο λόγο προς τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι το νομοθέτημα για το ασφαλιστικό σύστημα χειροτερεύει την θέση των ασφαλισμένων και βάλει βάναυσα εναντίον των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των νέων γενεών. Και άλλος αντίλογος για να αποκρουστεί η πρόταση για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο, λέει, θα είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανατρέξτε στο άρθρο 44 του Συντάγματος, το οποίο στην παράγραφο 2
ομιλεί πάρα πολύ καθαρά ότι εάν αποφασιστεί η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, οι Έλληνες πολίτες εκφράζουν την άποψή τους για το νομοθέτημα. Γιατί επιχειρείτε τον αποπροσανατολισμό, στρεβλώνοντας την ίδια τη συνταγματική διάταξη αναφορικά με την διεξαγωγή δημοψηφίσματος? Ακούσαμε και άλλο επιχείρημα, επίσης αβάσιμο, από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε, λέει η κυβέρνηση, νοπεί την εντολή από τις πρόσφατες εκλογές. Κατά συνέπεια, τι χρειάζεται το δημοψήφισμα? Και πάλι, ειλικρινά, απορώ. Ακριβέστερα, ερμηνεύω την αμηχανία σας. Ποιος σας είπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι η αντιπροσώπευση του ελληνικού λαού δια των βουλευτών που εκλέγει την δεδομένη στιγμή με εθνικές εκλογές υποκαθιστά την λειτουργία του δημοψηφίσματος ή, όπως εσείς υποστηρίζετε, καταστρέφει την δυνατότητα του δημοψηφίσματος? Είναι άλλο πράγμα η αντιπροσώπευση δια των βουλευτών που εκλέγονται από τις εθνικές εκλογές και τελείως διαφορετικό ζήτημα η δυνατότητα του ελληνικού λαού, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να εκφράζεται με έναν πρωτογενή, όσο και κυρίαρχο τρόπο, για μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι αυτό που αφορά στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Και άλλος πρόχειρος λόγος από τη μεριά σας. Δεν έχουμε στην Ελλάδα, έτσι λέτε συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική κουλτούρα δημοψηφισμάτων. Και ποιος φταίει? Φταίει διαχρονικά η συγκεντρωτική αντίληψη, όσο και αυταρχική λογική για την ασκούμενη πολιτική, που δεν εμπιστεύεται τον ελληνικό λαό να εκφράζεται για τα μεγάλα ζητήματα και όπως αυτά αναφέρονται στο Σύνταγμα. Εσείς, διαχρονικά, και τα δύο λεγόμενα μεγάλα κόμματα, έχετε καταστρέψει, οδηγήσατε σε αχρησία τη συγκεκριμένη διάταξη, όταν μάλιστα υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα και για την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη, αλλά και για την περίπτωση της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης, το γνωστό ως Ευρωσύνταγμα. Και πάλι απερίφθη η πρόταση. Επομένως, η απουσία πολιτικής κουλτούρας στην οποία αναφέρεστε για να αποκρούσετε την πρόταση για διεξαγωγή δημοψηφίσματος είναι δική σας επιλογή, είναι το αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής συμπεριφοράς, η οποία είναι και συγκεντρωτική και αυταρχική και δεν θέλει την πραγματική συμμετοχή του ελληνικού λαού στην πολιτική ζωή του τόπου και δεν θέλει τους κοινωνικούς ελέγχους αυτής της πολιτικής που παράγεται χρόνια ολόκληρα σε τούτο τον τόπο και καλείται ο ελληνικός λαός να την κρίνει μία φορά κάθε 3,5-4 χρόνια όταν γίνονται οι εθνικές εκλογές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν την δυνατότητα με το σύνταγμά τους αλλά και με την πολιτική πρακτική που ακολουθούν στους πολίτες τους να αποφαίνονται με έναν κυρίαρχο τρόπο για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Έτσι αποφάσισε ο γαλλικός λαός για το Ευρωσύνταγμα, έτσι αποφάσισε ο ολλανδικός λαός. Και δεν κρίνω το περιεχόμενο της απόφασης ούτε των Γάλλων πολιτών ούτε των Ολλανδών πολιτών. Κρίνω όμως το γεγονός ότι απεφάσισε ο ίδιος ο λαός για ένα ζήτημα μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής σημασίας. Δεν τη θέλετε την αντίληψη αυτή, γιατί είστε δέσμοι μιας αντίληψης η οποία θέλει την πολιτική να ασκείται ερήμην του ελληνικού λαού, χωρίς την συμμετοχή του και χωρίς την δυνατότητα των πολιτών και να ασκούν για κρίσιμα ζητήματα πολιτική και να ελέγχουν την πολιτική. Εμείς στην αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος προτείναμε και το λεγόμενο λαϊκό δημοψήφισμα, δηλαδή να προκαλείται δημοψήφισμα